Άντε καλέ. Δεν με νοιάζει τι έγινε. Δεν με νοιάζει ποιος έφταξε. Είσαι μεγάλος. Όχι, όχι, όχι. Ρε, είσαι τρελή. Παιδιά, το συνικούλι μας. Ρε, αυτό. Δεν το σκηνικάκι μας. Ήθελα να το ρίξω εγώ στο κεφάλι, αλλά δεν προλαβαίνω. Περίμενε. Κατερίνα, ζεις ντέρτια. Όχι, δεν, καλά είμαι. Κάτσε, γιατί έχεις χιονάκια πάνω σου. Λοιπόν, έλα. Μου ρίξε χιονάκια. Λοιπόν, Νατάσα Θοδωρίδου, κυρίες και κύριοι που συνεργάζεται με Μαρινέλα. Όχι, μη μίλα προς τα μία. Όχι, θα μου φέρεις ένα πιγκουίνο στο κεφάλι. Έγινε. Τώρα θα είναι. Το χιόνι φέρνει ευτυχία και στη ζωή της Νατάσας Θοδωρίδου συμβαίνει αυτό. Να χιονίζει, γιατί ποιος ουρανός θα χιονίσει φέτος. Πάρτε τον αρνιακό. Λοιπόν, η Νατάσα Θοδωρίδου. Ακολουθεί η μαμά μου να χιονίζομαι. Λοιπόν. Τι. Δεν νομίζω. Μυρίξεις, γιατί πάρεις με τη ζωή σου, Βερετίνο. Ανοίξει εκεί το λευκό χιόνι, θα σε φάει το μαύρο χιόνι. Άστο, μη ρίχνει. Χριστό. Έχω θέμα για χαράτσι με την Νατάσα Θοδωρίδου. Σε φωνάζει ο Κορδόνης, πήγαινε λίγο. Πηγαίνετε να παίξετε με το Γιαννάκη, μέχρι να τελειώσουμε εδώ η μεγάλη. Να πας εκεί, λέει, να του πεις κάτι. Πηγαίνετε να παίξετε με το Γιαννάκη, να τελειώσουμε εμείς εδώ η μεγάλη και θα σας φωνάξουμε. Λοιπόν, για πες. Το σημαντικό που μου έκανε τρομερή εντύπωση να πούμε ότι η συνέντευξη Νατάσα Θοδωρίδου είναι στο εγώ, κοίτα τι ήσυχα που είναι τα μικρά, τα βάζει να φάνε. Είναι ότι μίλησε για τη συνέντευξη της Νάνας Μούσκουρη. Όλη αυτή τη συνέντευξη που έγινε ο Πανικός. Σχολιάζει. Βεβαίως. Και τι λέει. Και λέει το εξής. Πάντα, πάρα πολλά. Πρόσφατα, μαζί με την Έλληνα Παπαρίζου, συνοδεύσατε στη μεγάλη συναυλία στο Βερολίνο την Άννα Μούσχουρη. Πώς σας φάνηκαν τα αρνητικά σχόλια τα οποία ακούστηκαν για τη συνέντευξη που εκείνη έδωσε σε γερμανική εφημερίδα σχετικά με την κρίση και τους Έλληνες. Τι είπα, κρίση μπήκε. Τι είπα, χαράτσι μπήκε. Τι είπα, κρίση μπήκε. Δεν έχω μελετήσει επακριβώς αυτά που είπε. Τι είπε για την κρίση. Σχολιάζει Νατάσα Θοδωρίδου τις δηλώσεις της Νάνας Μούσχουρη που δεν ήταν και τόσο ευνοϊκές για την Ελλάδα. Θυμάστε, τότε ήταν μεγάλο δώρο. Και λέει το εξής. Η αγαπημένη Νατάσα Θοδωρίδου. Δεν έχω μελετήσει επακριβώς αυτά που είπε, γιατί τις τελευταίες ημέρες βρίσκομαι διαρκώς στο στούντιο. Το μόνο που μπορώ να σας πω, επειδή την έχω γνωρίσει, είναι πως η Νάνα Μούσχουρη αγαπά πάρα πολύ την Ελλάδα και έχει πάντα διάθεση να προάγει οτιδήποτε ελληνικό. Μένοντας τόσα χρόνια στο εξωτερικό, είναι πολύ καλή γνώστρια των πραγμάτων και κρατώ μία επιφύλαξη για το αν μεταφέρθηκαν σωστά αυτά που είπε. Δεν σχολιάζει άρα τις δηλώσεις. Σχολιάζει την Άννα Μούσχουρη. Αποφεύγει νομίζω. Διπλωματική απάντηση ήταν λίγο αυτή. Έτσι, Σκορπίνα. Ναι. Είναι διπλωμάτισα. Και ξέρεις, είναι και λίγο επικίνδυνο όμως να σχολιάσεις αυτές τις δηλώσεις. Γιατί... Κοίτα, άμα θες να στηρίξεις την Άννα Μούσχουρη, θα σου πω κάτι. Όχι, σκοπός να πεις ξεκάθαρα τη γνώμη σου όσο μπορείς ή να μην πεις τίποτα. Κοίτα, δεν ακυρώνεις την αξία ενός καλλιτέχνη από εδώ από το χιονισμένο νευροκόπη σας μιλάω του Εύρου. Με κάποιες δηλώσεις. Όχι. Δηλαδή δεν λες ότι ακυρώνουμε την Άννα Μούσχουρη ως πορεία και ως καλλιτέχνηδα, αλλά λες ότι δεν είναι σωστό σε αυτή την εποχή που ζούμε να χτυπάς τόσο πολύ την Ελλάδα εσύ που είσαι ένας άνθρωπος τόσο προβεβλημένος στο εξωτερικό, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Δεν λες όμως ότι η Άννα Μούσχουρη αυτή τη στιγμή δεν έχει μια παγκόσμια καριέρα. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Ναι, έτσι. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Όχι, δεν θα διαφωνήσω, αλλά οι συγκεκριμένες δηλώσεις έφεραν πολλές αντιδράσεις. Να πούμε, ή είναι, θες να. Όχι, όχι. Να πούμε, επειδή μας ρώτησαν, πούμε την άποψη. Ναι, ναι, τόση ώρα που σας ρωτάω, μου κάνω το γυαλί που σε περιορίσαμε. Παρά μιλήσω και μου αρχίζει να συνεχίζει να μιλάει. Ναι, εσύ πες μου. Κλείστε μου, έχω μπλέξει. Πάμε. Έλα, πες. Θα πούμε, μας ρωτάς, θες να πούμε τη γνώμη μας, δεν ξέρω. 3,5 λεπτά ρωτάει, θα πούμε. Δεν λέει. Δεν λέω, ρε, μιλήστε. Να τελειώσουμε τη συνέντευξη. Ρε, που έχω μπλέξει εδώ πέρα. Βλαμμένα. Έλα, μακαρόνο, Γιάννη. Έλα, λέγε, λέγε. Ήθελα επίσης να σας πω ότι σχολίασα και το καινούριο τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου. Μαζί το συζητάγαμε, αν θυμάσαι. Το καινούριο τραγούδι που έχει συζητηθεί, το ξέρετε. Το θα γίνει στην ψυχή. Ναι, ναι. Όχι, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω το καινούριο τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου. Είναι πονηρή ερώτηση. Η απορία της είναι, είμαι σίγουρος ότι ξέρει και ρωτάει. Αλήθεια δεν ξέρω. Να στο πω στο αυτή. Κατάλαβα. Κοίτα με στο πω στο αυτή, να στο πω. Να σίγουρη. Σιγουρευτή, θέλει. Δεν σου σιγουρευτή, παιδί μου. Λοιπόν, τι πράγμα. Κάτι μου λένε από το κοντρό, συγγνώμη, έχουμε μια. Ναι. Μάλιστα, εντάξει, εντάξει, ωραία. Θα τη το πω με τρόπο της Κατερίνας, ναι, ναι, ναι. Ναι, να περάσει.
Ναι, ναι. Πέντε λεπτά ακόμα τη δίνουμε. Οκ, έχει συνέχεια. Α, ναι, τον κύριο Λάτσιο. Σας παρακαλώ. Τελείωνε. Λοιπόν, ήθελα να σας πω το εξής. Ότι σχολιάζει το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου και δεν θα ήθελε. Ρε, παιδί μου, άστε να τα κάνει. Μωρέ, σιγά μην κολλώσω. Έχω εγώ κάμερα και πάω μπροστά και γίνεται χαμός. Ουσιαστικά η Νατάσα λέει ότι δεν θα ήθελε να χρησιμοποιεί μια τέτοια κακή λέξη σε ένα τέτοιο τραγούδι. Ότι δεν είναι απαραίτητο για να εκφράσει το συνέστημα. Και για τον εαυτό τη λέει τίποτα ή σχολιάζει τον Οικονομόπουλο και τη μουσική. Φλερτάρουν εύκολα. Με φλερτάρουν. Αλλά όχι. Δεν κάνουν και ουρά οι άντρες γύρω μου. Θέλετε να ερωτευτείτε? Βεβαίως και θέλω να ερωτευτώ. Το μόνο που θέλω να μου πει κάποιος πώς μπορεί να υπάρξει συνέχεια και διάρκεια στον έρωτα. Εσάς ρωτάει, Χρήστο Σύση. Σε αυτό δεν τα έχω καταφέρει ακόμα στη ζωή μου. Απαντήστε τώρα. Βασικά, η αλήθεια είναι ότι αν είσαι άντρας, ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγίσεις την Νατάσα Θεοδωρίδου. Δηλαδή, τι βλέπεις στο μπαρ, ναι, τι βλέπεις σε ένα κλαμπ. Πώς πλησιάζεις την Νατάσα Θεοδωρίδου, Χρήστο? Εγώ έχω να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή ρώτησα βλέπω κάτι. Πολύ ανεβασμένες. Ναι. Τι ρώτησα? Επειδή την ώρα ενημερωνόμουν για κάτι που δεν ξέρετε. Ρε, παιδί μου, κάτι λέει για ένα κλαμπ, είπες. Κάτι για ένα κλαμπ. Βλέπεις την Νατάσα Θεοδωρίδου σε ένα κλαμπ. Είναι στην μπάρα. Έχει πάρει μια μαργαρίτα και έχει αρχίσει και ρουφάει. Δεν με νοιάζει τι έκανες. Βάλε την κόκκινη γραμμή λίγο. Τρέπω λοιπόν. Είμαι εγώ η Νατάσα και πίνω. Μου λείπει η Χριστίνα Πολίτη. Νομίζω ότι φοβάστε περισσότερο. Λίγο λοιπόν, επικρατεί μια τάξη όταν είναι εδώ. Θέλω να μου πείτε. Γυναίκα να θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είναι διεθνής επιθετικός της Celtic. Μάλιστα. Τι σχέση έχει με την Νατάσα Θεοδωρίδου? Δεν ξέρουμε. Πώς λέγεται και τι σχέση έχει? Το λένε τον Τωρίντο. Γιώργος Σαμαράς. Γιώργος Σαμαράς, σας λέει κάτι? Εντάξει, φεύγω από μόνη μου, μωρέ. Όχι, όχι, κάτσε. Πέντε λεπτά σου έδωσε. Πέντε λεπτά σου έδωσε, έλα. Πέντε λεπτά. Έλα, εντάξει. Πέντε λεπτά. Τι να του πω, μωρέ. Μας έχει κάποιος στον εγκέφαλο. Ρε, μη γελάς, εδώ κοίτα να μαθαίνεις. Τι λέει εδώ? Εδώ κοίτα. Το λένε τον Τωρίντο. Γιώργος Σαμαράς. Νατάσα Θεοδωρίδου. Α, σε στείλα. Είσαι πολύ μούρι, ωραία καφετέρια, θα ξανάρθω. Τι, δεν το κατάλαβα. Γιώργος Σαμαράς, Νατάσα Θεοδωρίδου. Σας το είχα έξω. Ποιος είναι ο Γιώργος Σαμαράς? Να τα εξήγησε της τώρα. Εξήγησε της γιατί πολύ το παίζετε, το ξέρετε. Μιλάμε ότι αν τον είχαμε βάλει, αν θυμάστε που είχαμε κάνει ένα top με ρόλο. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, τι βρήκα. Ταξίδια στη Σκωτία για χάρη του Σαμ, του Σαμαρά, του Γιώργου Σαμαρά, του διεθνή. Να δω τη φωτογραφία, ρε παιδί μου. Να τους, να τους. Είναι ωραίο παιδί, πολύ. Είναι ο γνωστός ποδοσφαιριστής της Celtic, παίζει και στην Εθνική Ελλάδος. Είναι στα επάνω του αυτήν την εποχή. Πολύ και μεγάλο ταλέντο ο Γιώργος. Φοβερός ποδοσφαιριστής από την Κρήτη, από Όφη, έτσι δεν είναι, Γιάννη? Ο πατέρας του μεγάλος ποδοσφαιριστής επίσης. Και να, τι το συνδέει με... πείτε μου τώρα, πείτε μου, μιλήστε στους τηλεθεατές, μιλήστε και πείτε ο Χρήστος Φερεντίνος πόσο έχει εξελιχθεί στο lifestyle. Θα σας πω, ο Στέλιος Αντωνιάδης του Καντέρας... Έχω τις διασυνδέσεις μου, μη λες τις πηγές μου, έχω τις διασυνδέσεις μου. Από παντού βοηθάνε ώστε να... Συγγνώμη, μπορούμε έγκυρο να μην ασχοληθούμε με την εγκυρότητά σου, αλλά να ασχοληθούμε με το αισθαντονέ αυτό. Τι συμβαίνει? Ποιο ενδιαφέρον έχει αυτό που διαβάζει η Κατερίνα ή εγώ, παίζουν τώρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ωραίο. Ο Χρήστος, ναι. Σταματάς λίγο. Ο Χρήστος. Παρακαλώ. Σταματάς. Και που σου λέμε το καλό, μια μπουρδα είναι ο Χρήστος. Ο συγγνώμη, είχες εσύ φλερτ? Δεν είχα φλερτ γιατί εγώ είχα την ίδια τη δωρή να μιλάει. Για τον Οικονομόπουλο, για την Ανά Μούσχουρη, εδώ μιλάμε για έρωτα. Δεν ξέρουμε αν θα βαδίσουν σε αυτό το δρόμο ο Γιώργος Σαμαράς με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Μοιάζει δρόμο πολύ πρώιμο αυτό, του γάμου. Α, μάλιστα. Καλά, εντάξει. Αλλά η φημολογία για τις σχέσεις τους είχε αναπτυχθεί από τον περασμένο Νοέμβριο, και εσείς δεν έχετε περιγραφεί τίποτα, μέσω δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο. Έτσι. Και δεν έχει διαψευθεί. Το νεότερο μάλιστα της ιστορίας είναι πως η γνωστή τραγουδίστρια φέρεται να κάνει το ταξίδι Ελλάδα-Σκωτία πολύ πολύ συχνά. Παιδιά, είναι κούκλος. Ναι, καλέ, ο Γιώργος Σαμαράς. Είδατε. Πολύ ωραίο παιδί. Ο οποίος έχει φοβερή τρίπλα. Καλά, δεν τον κολακεύει πολύ φωτογραφία. Η αλήθεια είναι. Και στα τελευταία παιχνίδια της Εθνικής επίσης ήταν εξαιρετικός. Μπράβο. Μπράβο. Α, μακάρι να ισχύει. Τυχερή η Νατάσα. Πολύ ωραίος. Λοιπόν, αυτά ωραία πληροφορία, έτσι. Πολύ ωραία. Μπράβο. Χρήστο. Και έχω κι άλλα, παιδιά.